Στο κομπρινικό του. Στην αρχή ξέραμε ότι ήταν ένα πολύ κρίσιμο αγώνα για εμά. Είχαμε πει και πριν την εβδομάδα ότι πρέπει να κάνουμε μια πολύ καλή προετοιμασία και να έρθουμε να κερδίσουμε εδώ πέρα μέσα. Ξεκινήσαμε πάρα πολύ καλά το παιχνίδι. Είχαμε ένα πολύ καλό πρώτο μήνυμα. Αλλά νομίζω ότι όλη την καλή μα εικόνα την αφήσαμε στα πολιτήρια. Γιατί κάναμε ένα πολύ κακό ξεκίνημα στο τρίτο δεκάλεπτο. Το χτες μετά ήταν το δράμα να μα στάσει. Και στο τέλο του παιχνιδιού έγινε και λεπτομέρειε. Αυτό που έχουμε να κάνουμε είναι να συνεχίσουμε. Αν μην το βάλουμε κάτω, έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας ακόμα. Και αυτό που θα πρέπει να κάνουμε είναι να προσπαθούμε κάθε μέρα όσο θα δούμε περισσότερο μπορούμε. Σε αυτό το δεκάλεπτο, τι ήταν αυτό που θεωρείς ότι άλλαξε την πάγωνα πάνω στο παιχνίδι, η ομάδα να ήταν υποβληθή με στην αρχή. Εντάξει, σίγουρα και άμυνα και επίθεση δεν ήμασταν τόσο συγκεντρωμένοι. Όπως είπα πριν, νομίζω αφήσαμε την καλή μας εικόνα στα αποδυτήρια. Και στην άμυνα φάγαμε κάποια ακόμα καλάθια, αλλά και στην επίθεση δεν τελέσαμε σωστά τις επιθέσεις και το συνολικό να μην μπορούμε να βάλουμε πολύ εύκολα καλάθια. Ταιριάζουν αυτές οι αλλαγές, οι προσθήκες έχουν να τους επιβλήσει κάποιος στην ομάδα στον βαθμό. Εντάξει, δεν είχα μια αλλαγή τώρα που ήταν ένας καινούριος παίκτης. Μόλις ήρθε, εντάξει, χθες ήρθε. Δεν έχει προσαρμοστεί ακόμα, είναι λογικό. Αλλά δεν νομίζω ότι φταίει αυτό. Γιατί εντάξει, εμείς πρέπει ανεξαρτήτου πώς υπερθυμάστε εδώ πέρα ή ποια ό,τι επιτεύουν, πρέπει να παίζουμε πάντα για την νίκη. Το 0-4 σας κάνει να νιώθετε παραπάνω πίσω στον επόμενο αγώνα. Εντάξει, αρχίζω να πέσει μια ομάδα όπως είναι ο Άρης, σίγουρα εξυπηρετεί σε κάθε παιχνίδι. Αλλά δεν πρέπει να μας δημιουργεί καθόλου λάθος αυτό. Θα πρέπει να σκεφτούμε όλοι ότι από εδώ και πέρα θα πρέπει όχι μόνο να παίζουμε καλύτερα, θα πρέπει να παίζουμε καλύτερα αλλά και να κερδίσουμε.